Τρομερό το παπούτσι, δείξε λίγο το παπούτσι εδώ, το πατούμενο, τρομερό. Τι είναι? Μπλετσέ. Α, κυρία μου, τι, δάνειο? Όχι δάνειο, δώρο, δώρο, δώρο. Δώρο, ε! Δώρο φίλης μου. Φίλη σου! Ναι. Θες να μας φέρεις σε επαφή? Χριστούγεννα έρχονται. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Προλαβαίνουμε να γίνουμε φίλοι. Με αφορμή κάτι άρθρα που βάλαμε μέσα στη βδομάδα για κάποιους που πιάσανε κάτι λαχεία, αλλά στο τέλος μείνανε ταπί για ταπί, τα φάγαν όλα, ούτε ναι, κάλτσα τους έμεινε. Πήγαμε να ρωτήσουμε τι θα άλλαζε σε σένα αν ξαφνικά σήμερα το βράδυ έπιανε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ωραία. Καταρχήν, πόσο είναι μεγάλο το χρηματικό ποσό για σένα? Μεγάλο χρηματικό ποσό είναι ένα 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ? Ναι, 10.000. Με 10.000 βολεύεσαι? 20. Ρε, τι είναι 5.000 ευρώ, ένα μισθό από. Για ένα φοιτητή είναι μια χαρά τα 5.000 ευρώ. Ρε, ανέβαρε, 5.000 είναι τίποτα, ρε. Ωραία, να μισθός, το πάμε. Μισθό ενό βουλευτή είναι. Καλέ, πάνε, ανέβα. Εντάξει, πόσο, 50. 100 χιλιάρικα. Από 20 χιλιάρικα και πάνω. Δικαίωμα στο όνειρο σου δίνω και μου λε 20 χιλιάρικα. Εντάξει. 5 εκατομμύρια. Κάνα εκατομμύριο. Πάνω από εκατομμύριο. 2-3 εκατομμύρια. 2-3 εκατομμύρια. Και το ένα είναι λίγα δηλαδή, δεν σε φτάνουν. Μεγάλο ποσό. Εντάξει, 2-3. Εντάξει, τουλάχιστον 30.000 και πάνω. 30.000. Θα βγάλω να στα δώσω, ρε. Μεγάλο χρηματικό ποσό, ρε. Α, είμαι δηλαδή τσίπισσα τώρα, μου λες. Ναι, ναι. 100. 100 χιλιάρικα. Πάλι λίγα είναι, τέλος πάντων. Τι κάνεις με 100 χιλιάρικα? Το πρώτο πράγμα που κάνεις. Όλα στο κόκκινο, να πάμε στα δύο. Ωραίος. Επενδυτής. Επενδυτής, ε. Κοκλάβιο κι εσύ, ε. Κοκλάβιο, νικά και όλα τα κακά σκορπάω. Πολύ δύσκολο, ρε. Θα αγόραζα χωράφια. Χωράφια! Χωράφια τα χωράφια. Μ' αρέσει και τι θα φυτεύαμε? Ροδάκινο. Από πού είσαι? Από τη Σκίδρα. Από τη Σκίδρα. Πάρα πολύ ωραία, ξέρεις και το know-how. Θεωρώ επενδύσεις. Επενδύσεις, ε. Ναι. Να, ο... Στον εαυτό Dragon μου πρώτα, δηλαδή μεταπτυχιακά κλουπού και έπειτα σε ακίνητα. Ακίνητα, ε. Ναι. Και μετά, ξέρεις. Και μετά παθητικό εισόδημα. Ένα σπίτι θα το χώριζε στα τρία. Έτσι. Όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοινή τουαλέτα. 2.000 το νίκη, ε. Έτσι. Τη συγκεκριμένη νύχτα, επειδή θα μου το πρώτο πράγμα. Ενθουσιασμένη, θα προσπαθούσα να το ξεχάσω και για να τα διαχειριστώ καλύτερα τα λεφτά. Δηλαδή θα έπεφτες για ύπνο? Ναι. Θα είχες πιάσει 2 εκατομμύρια ευρώ και θα κοιμώσουν? Παρά να ξεκινώ να τα σπαταλώ άσκοπα, ναι. Σωστή. Να τις ακούς γυναίκες. Καμιά φιλανθρωπίτσα θα έκανες τίποτα? Ίσως σε αδέσποτα. Σε αδέσποτα ζωάκια. Ναι, σε ανθρώπους όχι. Άμα γάβγιζα θα μου δίνεις τίποτα? Ναι. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τεσίλο καφέ. Εγώ αν ήταν η Παρασκευή ή Τεσάβα θα πηγαίνα απευθείας Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλο, ε. Ναι. Και αν ήσουν στην Κύπρο θα αρχόσουν με αεροπλάνο. Φυσικά. Μ' αρέσει ρε φίλε. Ακόμα και αν δεν τα έχεις πάρει τα λεφτά, γιατί αν κερδίσεις 2-3 εκατομμύρια θα πούνε μετά από λίγο. Ναι, ναι. Δάνειο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα πω κάτι πιο βαρετό. Οικονομικό σύμβουλο. Θα έπαιρνε κατευθείαν ένα οικονομικό σύμβουλο, ναι, να επενδύσει από το πρώτο λεπτό, ε! Όχι να επενδύσω, να φροντίσω μην τα χαλάσω άσκοπα. Έπαιρνε ένα σπίτι, όλα τα καλλιτικά του κόσμου που θα ήθελα. Ναι. Θα αγοράζει μια μπουκάτι. Θα αγοράζει μια μπουκάτι. Τι είναι αυτό το μπουκάτι που λέτε, ρε φίλε? Αμάξι. Τι τέλη κυκλοφορία πληρώνει? Δεν με νοιάζει, άμα έχω την μπουκάτι. Ένα αυτοκίνητο. Αμάξι πρώτα απ' όλα. Να μην πάρουμε ένα καλό, έτσι, μεγάλο. Τι, τι είναι τα καλά, δεν έχω. Ένα BMW, α πούμε. Έτσι, για BMW. Έτσι. BMW. Τι λε, ρε, μάλιστα. Κλείνω πάρα πολλά ταξίδια και συναυλίες. Θα έπαιρνα και στη μαμά μου ένα σπιτάκι, έτσι να έχει. Δύο σπίτια τώρα, να πληρώνουμε έμφυα. Θα νίκιαζα ένα σπίτι για να μένω εστίες. Θα έφευγες από τις εστίες ναι, και θα νίκιαζες ένα σπίτι. Με ένα εκατομμύριο ευρώ αγόραζες τις εστίες και έβαζες μέσα όποιον ήθελες. Θα έπαιρνα την οικογένεια και θα πήγαινα ένα ταξίδι για κανένα μήνα. Πού? Νιου Γιόρκ. Νέα Υόρκη. Πάλι καλά, γιατί ως τώρα μου λέγανε εδώ κοντινά, δηλαδή γιατί δεν ξέρουν να φάνε το εκατομμύριο. Θα έπαιρνα ένα σπίτι για μένα μεγάλο και μετά θα έπαιρνα σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί να μου αποφέρει περισσότερα χρήματα. Εντάξει, θα γυρνούσα πίσω Ελλάδα να έκανα καμιά επένδυση, να έπαιρνα κανένα ακίνητο, ρε παιδί μου. Ακίνητο, ε. Ακίνητο, να το σπάσει ναι, στη μέση, να παίρνει μετά να ρουφά το αίμα του, εντάξει, του κοσμάκι. Να τακτοποιήσω και το γιο. Το γιο, ε. Κρυβά εστιατόρια, τέτοια. Εννοείται παρετούμε. Ωραία. Πώς θα ήταν η παρέτηση, γιατί εγώ την έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω, παίρνω όλα τα αρχεία, όλα τα στο γραφείο και τα πετάω. Άντε, γεια! Σίγουρα κοιτάς σε πρώτη φάση, ας πούμε, την οικογενειακή κατάστασή σου. Τι εννοείς, είσαι παντρεμένος? Ναι, σίγουρα. Θα συνεχίσεις ναι, να είσαι με ένα καθένα. Καλά, δεν το συζητάμε. Με την ίδια? Πάντα. Μετά από τόσα χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Έτσι, μπράβο. Αλλά το θέμα είναι. Αν αλλάξει, θα σου πάρει το 50%. Πρόσεχε. Ναι, αυτό εντάξει, είναι άλλο θέμα. Εθισμένος δεν είμαι, όποτε θέλω το κόβω. Όποτε θέλω το κόβω. Πριν σε είδα, κάτι γυρνούσε. Τι ήταν εκείνο? Τι γίνω, ρούλετα ήταν. Τάρια ήταν. Α, ωραία, πάρα πολύ. Αν είχες 1 εκατομμύριο ευρώ σήμερα το βράδυ, τι θα έκανες? 1 εκατομμύριο.
Ναι. Ψηλέ μου, σου εύχομαι να το πιάσεις. Λάρτσο, φιλάραγος, έτσι, είναι πολύ μεγάλο λάρτσο. Αν τυχόν πιάσει 1 εκατομμύριο ευρώ, να του θυμίσεις ότι μου το χρωστάει, εντάξει. Θα το έλεγες ή θα το κρατήσεις κρυφό. Κρυφό. Γιατί? Γιατί δεν, ο κύκλος μου δεν είναι άτομα εμπιστοσύνης, δηλαδή, όχι, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ σπάταλοι όλοι. Ναι. Οπότε θα προσπαθούσαν λίγο να κατάλαβες. Να μπουν στην τσέπη σου, ε. Ναι, ναι. Και ναι. Πώς, ρε φίλε, δεν θα φαινόταν να έχεις πολλά λεφτά. Δεν θα το έδεχνα, να σου πει αλήθεια. Θα έκανα ό,τι κάνω σιωπηλά. Δηλαδή με 1 εκατομμύριο ευρώ πάλι θα έβγαινες έξω και θα έπινες ρετσίνα. Ναι. Θα το μαθαίνανε σίγουρα. Πώς. Οι Σκυδραίοι. Ξέρεις πώς είναι στα χωριά. Θα το έλεγες όμως, δεν θα το κρατούσε κρυφό. Όχι, δεν θα το κρατούσε. Η φίλη σου πριν η Τσιφούτα είπε δεν θα το έλεγε πουθενά. Ούτε λοιπόν, σε μένα. Ούτε σε σένα, μην τη δώσει φράγκο. Και βάλτε και να πληρώσει το ακριβώ εστιατόριο. Για λόγου ασφαλεία μπορεί να το κρατώσει και κρυφό, γιατί έχω παιδιά, έχω εγγόνια, έχω τέτοια, εντάξει. Ούτε στου φίλου θα το έλεγε. Σε κάποιου έμπιστου. Ένα, δύο, τρει. Καμιά φιλανθρωπία για να παραδέξει τα μοίρα. Αυτό σίγουρα. Πώ, από το 1 εκατομμύριο πώ θα έλεγε. 100.000 σίγουρα. Ξαρτάται, αν θα κέρδιζα στο όλο στο κόκκινο. Βγαίνει το κόκκινο και πάει 2 εκατομμύρια. Θα το έλεγα σε όλου του γνωστού μου, θα του έβγαζα όλου να του κερνούσα. Θα πηγαίναμε ταξίδια, ιστορίε από εδώ, από εκεί, σούξου μουξου. Και μετά ό,τι περίσευε στο μαύρο όλα. Τα συγγενικά μου πρόσωπα θα το έλεγα. Μπορεί κάποιο να χρειαζόταν βοήθεια. Όχι, δεν το έλεγα αμέσως. Δεν είμαι του να τα κρύβω. Η αλήθεια είναι δεν θέλω να προσποιούμε. Φαίνονται τα λεφτά πάνω. Ναι, εντάξει. Ναι. Άμα έχω τέτοια λεφτά, πώς θα τα κρύψω. Δηλαδή, εγώ θα πολύ θέλω. Τα έχουν και δεν φαίνεται. Ναι, αλλά εγώ θα θέλω να κάνω ταξίδια. Θα κρύψω. Άμα σου ζητάνε δανεικά. Τι θα δώσω. Θα το έλεγα σε ένα πολύ στενό κύκλο. Αγαπημένο πρόσωπο. Δεν θα φοβόσουν ότι θα σε βλέπουν διαφορετικά που θα ήσουν πλούσια. Ούτε καν ταξίδια. Ταξίδια, όλοι σου ναι, ταξίδια. Ναι. Άρα είσαι σφιχτή. Δεν θα έδινε δανεικά, μα λε. Δεν θα έδινα, όχι, σε φίλου. Στου γνωστού, όχι. Στου φίλου, ναι. Σε συγκεκριμένα άτομα θα το έλεγα και θα βοηθούσα με διακριτικό τρόπο. Κρυφό. Από όλου μέχρι να τα πάρω. Ναι. Και μετά μόνο στην οικογένεια. Μόνο στου δικού ανθρώπου, έτσι. Ωραία. Γιατί τι θα φοβόσουν. Με κλέψουνε. Μη σε κλέψουν, μη σε απαγάγουν. Ναι, με εκμεταλλευτούν, να έρθουν ξαφνικά φίλοι. Να είχε το πίσω μέρο του μυαλού σου ότι θα σε θέλουν για τα λεφτά. Ναι. Είδε προβλήματα που έχουν οι πλούσιοι. Όντω. Ο Θεό μα έσωσε και δεν γίναμε ζάμπλουτοι. Μα ξέρει. Ναι. Ποιου. Μένα ή την άλλη που δεν κάνει διλήμματα. Το e-daily. Μόνο το e-daily. Και τα διλήμματα και το πε στο πλάνο να βλέπει, έτσι. Πάρα πολύ. Μετά που θα πα σπίτι, τι θα κάνει. Subscribe, καμπανάκι, like, όλα, έτσι. Ξέρει, φίλοι μου, είναι δυνατό. Αυτή εδώ. Ναι, έλα εδώ, έλα εδώ. Κατάλαβες. Γιατί δεν μας ξέρεις. Τι βλέπεις δηλαδή. Ανοίξεις το κινητό σου τώρα που θα πας σπίτι. Τι βλέπεις. Απαράδεκτο. Το Flipster βλέπεις. Τρώω. Ναι ρε, τρώει. Να καταλαβαίνουμε μόνο τι λες. Εννοείται. Ο παλιός σοφός λαός έλεγε τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Βέβαια, ο λαός τότε δεν πλήρωνε έμφυα, δεν είχε εύκα, δεν έμενε σε ένα σπίτι 20 τετραγωνικά και πλήρωνε 2.000 το νίκη. Εσύ το πιστεύεις? Όχι. Όχι, είσαι σίγουρη, ξανασκέψου το. Όχι, όχι. Μερικές φορές λόγω άγχους, αλλά. Πάρα πολύ ωραία. Το να μην έχεις λεφτά φέρνει τη δυστυχία. Εντάξει, δεν μπορούν να τα αγοράσουν όλα τα λεφτά, αλλά εντάξει, άμα έχουμε, καλοδεχούμενα είναι. Δεν θα πω όχι, επειδή δεν αγοράζουν την ευτυχία. Παλιά το λέγανε. Όχι, καλύτερα να κλαίσαι σε μπουκάτι παρά σε Honda. Α, μπράβο, σωστό. Εγώ πιστεύω ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά και θα το ξαναπεί. 1000 φορές να κλαίω στο μπουκάτι παρά στο Honda. 1000 φορές να μην κλαίσει, βέβαια, αλλά. Ναι, αλλά εντάξει. Άμα είναι να κλάψω, Εγώ πιστεύω ότι τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία γιατί μπορεί να κάνει πράγματα που θες. Εντάξει, δεν την αγοράζουν 100%, αλλά άλλο να ζει με 800 ευρώ το μήνα και άλλο να έχει μια μπουκάτι που σημαίνει ότι έχει και το αντίστοιχο εισόδημα. Τη φέρνουν, δεν την εξασφαλίζουν, βέβαια. Ναι, εντάξει, είναι και ο χαρακτήρα του ανθρώπου. Ναι. Γιατί το χρήμα θα μεγαλώσει αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Όλες οι φτωχάλες τα ίδια λέτε, έλα. Άμα ήμασταν πλούσιοι θα λέγαμε άλλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Δεν τη φέρνουνε, πάνω απ' όλα είναι η υγεία, όμως είναι ένα συστατικό της ευτυχίας. Όταν έχεις λεφτά μπορείς να περάσεις καλύτερα μάλλον. Είμαι κάθετη σε αυτό, όχι. Τα λεφτά σου προσφέρουν άνεση και σου μειώνουν σε ένα ποσοστό το άγχος της καθημερινότητας από την άποψη ότι έχεις ένα λιγότερο λόγο να ανησυχείς. Παρ' όλα αυτά, αν εσύ μέσα σου δεν έχεις δουλέψει και δεν έχεις καταφέρει, ας πούμε, να είσαι καλά με τον εαυτό σου και 10 εκατομμύρια να έχω, ας πούμε, και 15 δις, δεν θα είμαι. Λέω πόσο πάει, ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Ξεκινήσαμε από 1 ευρώ, πήγαμε. Όχι, αποκλειστικά. Δηλαδή είναι ότι άμα έχεις λεφτά, είσαι και ευτυχισμένος, αλλά σε βοηθάνε ίσως να πετύχεις κάποια όνειρά σου. Πάρα που αυτό είναι και ευτυχία. Όχι πάντα. Όχι. Η ηρεμία και η γαλήνη φέρνουν ευτυχία. Όταν δεν τα έχεις ανάγκη, ναι, και έχεις και λίγο παραπάνω, τι φέρνουν. Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία, τα πολλά λεφτά την παίρνουν. Τα λεφτά είναι ένα μέσο για να έχεις μια όμορφη ζωή. Πολύ βαθιά φιλοσοφημένο. Εγώ θα χαιρόμουν να κάνω τα ταξίδια μου, δεν το συζητάω.
Αλλά όχι, ευτυχισμένη δεν θα με έκανε. Μόνο αυτό και μόνο. Όχι. Δεν θεωρώ ότι τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία απαραίτητα. Ωστόσο, τα χρήματα είναι ένα μέσο για να μπορούμε να, σαν άνθρωποι να κυνηγάμε την ευτυχία μας. Να κυνηγάμε αυτά που θέλουμε. Εσύ στο κυνήγι είσαι καλός? Στο κυνήγι είμαι πολύ καλός, θεωρώ. Νιώθεις ευτυχισμένος? Δεν θα έλεγα ότι είμαι απαραίτητα ευτυχισμένος. Ωστόσο, χαίρομαι μόνο που κάθε μέρα διεκδικώ την ευτυχία. Μου αρέσουν τρελά τα γυαλιά σου. Ευχαριστώ. Κάποια μου θυμίζει. Ποια... Την Βίλμα. Την Βίλμα. Έρχεται ένας και σου λέει: υπάρχει ένα κουμπί. Αν το πατήσεις, 1 εκατομμύριο Κινέζοι εκεί στα βάθη της Ανατολής θα πεθάνουν. Αλλά ταυτόχρονα 1 εκατομμύριο ευρώ θα μεταφερθεί στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Το πατάς ή όχι? Όχι. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Όχι. Γιατί? Γιατί εντάξει, τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους αγοράσουμε. Όχι. 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 Με δύναμη το πατάω. Καλά, εσάς με την μπουκάτη το πατάς. Το λάστιχο. Θα ακουστεί πολύ κακό. Είναι υπερπληθυσμός, ρε παιδί μου. Θα μειωνόταν ο πληθυσμός του πλανήτη. Δεν θα μου λείπανε, όχι. Είναι εύκολη αναπλήρωση. Δεν είμαι ανθρωποφάγος. Δεν είσαι ανθρωποφάγος. Γι' αυτό και δεν θα έχουμε ποτέ 1 εκατομμύριο ευρώ. Και όχι, κανένα, όχι. Είσαι σίγουρη? Φυσικά και όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν πάβει να είναι άνθρωποι και θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση αυτών που θα πέθαιναν άμα πατούσε κάποιο άλλο το κουμπί. Θεωρία του μανδαρίνου, την ξέρεις? Πιανό. Εάν σου πούνε ότι τώρα εδώ στην Αθήνα θα πατήσει ένα κουμπί και την ίδια στιγμή στα βάθη της Κίνας θα πεθάνουν 3.000 μανδαρίνοι. Αλλά εσύ θα γίνεις πάμπλουτος. Το πατάς το κουμπί, όχι? 3.000 μανδαρίνοι στα βάθη της Κίνας. Κίτρινοι σαν τις χρυσές τις λίρες. Πες 3.500. Κάθε μανδαρίνος και λίρα. Όχι, θα είχα τη ύψης. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Θα το μάθαινε κανείς? Κανείς, ούτε εσύ θα το μάθαινες ποιοι ήταν. Για να θα μην το έχεις πάταγα. Ύψη. Θα το πάταγες, ε? Ναι. Όχι, δεν το πατάω. Να πεθάνουν ταυτόχρονα 1 εκατομμύριο Κινέζοι. 1 εκατομμύριο Κινέζοι πεθαίνουν, 1 εκατομμύριο ευρώ μπαίνει στην τραπέζα σου. Όχι, ρε. Αν σου πούνε ότι αν είτε το πατήσεις εσύ, θα το πάω παραδίπλα, θα το πατήσω δίπλα. Οπότε είναι σίγουρο ότι κάποιος θα το πατήσει στο τέλος της ημέρας. Να το πατήσω άλλος. Όχι. Γιατί? Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορείς να το κάνεις, ε? Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν και εσένα. Φτωχός και ταπεινός. Όχι, ρε εσύ. Αν ήταν άλλοι. Όχι. Όχι. Ό,τι δεν τι λέει, όχι. Γιατί? Όχι. Όχι, μωρέ. Του λένε είχαμε, τη χάσαμε. Σωστό. Μ' αρέσει η λογική σου. Με αυτήν πορευόμαστε οι Έλληνες. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Το έχει πει και η Ευσαρή. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν και οι Κινέζοι είναι πάρα πολλοί, ναι, και εγώ σκέφτομαι πάντα το θέμα του υπερπληθυσμού πάνω από όλα, ναι, και όχι τον τζόγο, ίσως και να το πατούσα, ωστόσο η κάθε ψυχή δεν είναι ισοδυναμή με 1 ευρώ. Άμα σου έδινα 2 εκατομμύρια για κάθε ψυχή. Στα 2,5 κλείνουμε. Και το πατάω και 2 φορές. Και 30% πώς λέγεται, μπουστάρισμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό το αγόραζα. Καλό cash out. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.